πνεύμα του Σαμίν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράγγελτε το πνεύμα της αληθείας, ο παντά που παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημιμήν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Εις πόσον τη γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διούθε ο πρεπός ερωματισάς τη φύση των όντων εργάνωσας, καθ' των ανθρώπων ηθικάτε κόσμισας, βασίλειον ιεράτερμα, και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν εαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τον πλακούντα τούτων, τον προσφερόμενον εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην του εναγίης πατρός ημών βασιλείου του Μεγάλου, αρχιεπισκόπου και σαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τους τεταδόρατά αυτά ευτρεπίσαντας, και τους την μνήμην επιτελούσι τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επισήλ πήκαμε το ζώνη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον το γραφείο νεότητος της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, τους κατηχητάς, τας κατηχητρίας και τας εισόδους και εξόδους ημών. Πλήθυνον να αγαθείς την ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του εναγίης πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας του Ουρανοφάντορος και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος. Αμήν. Τώρα τα παιδιά θα πάρουν όλοι κομμάτια, Εντάξει, τότε θα την κόψουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού. Το δεύτερο είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Το τρίτο του προστάτου και πολιούχου μας και μπροστά του ιδιαιτέρως της νεότητος του Αγίου Δημητρίου, το τέταρτο του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας και Σεπτού Προκατόχου μου, κυρίου Ανθίμου. Κάτσε να το δούμε αυτό, μήπως έχεις πίσει στο δεσπότη του φούρνου. Λοιπόν, το υπόλοιπο, το ένα κομμάτι εδώ, του πατρός Βαρνάβα, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος νεότητος. Βάζει και πάρεις κανένα κύριο. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι των κατηχητών ιερέων, αλλά και των ιερέων γενικά που διακονούν στις ενορίες. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι των κατηχητριών, και το τελευταίο κομμάτι είναι των κατηχητών. Από για λόγους ευγενίας προτάξαμε τις κοπέλες κατηχητρίες. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Αμήν. Καθίστε λίγο, δεν θα σας κουράσουμε πολλά λόγια. Εύχομαι. Thank you.
παιδιά δεν τα παίρνει. Είχαμε πάει λοιπόν, ήμουν κάποτε. Αυτά είναι ότι παθαίνω μερικές φορές, κάνω και παρενθέσεις μεγάλες, γιατί θυμάμαι γεγονότα και ιστορίες. Είχαμε πάει, ήμουν διάκος εγώ με τον Δεσπότη στη Σκόπελο κάποτε, του Αγίου Ριγίνου, συνήθως ή καλοκαίρι, ανάλογα. Πήγαμε λοιπόν σε μια εκκλησία εκεί του χωριού, της νήσου, και ο παππούλης θεώρησε σωστό, ας πούμε, να τιμήσει και τον Δεσπότη. Και όταν μπήκαμε στην εκκλησία, λοιπόν, είχε βάλει λουλούδια πάνω στο θρόνο, είχε αυτά. Και πάνω στο κάθισμα του Δεσποτικού, είχε βάλει και τη φωτογραφία του Δεσπότη. Αφού ο Δεσπότης θα ερχόταν. Δεν έχει σημασία ο άνθρωπος, καλή την πίστη. Αλλά έτσι όπως ήταν στολισμένη η φωτογραφία κλπ. Του λέει ο Δεσπότης, κάτι λείπει. Αυτό σου, τι λείπει σε βασμίω, δηλαδή, το καντιλάκι μπροστά. Το θυμήθηκα τώρα, επειδή είπατε Δημήτριος για τα κεριά γι' αυτό. Και τα κόλυβα. Τα κόλυβα, ναι, όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα κάθε φορά που έτσι έρχεστε στη Μητρόπολη. Και οι πατέρες, αλλά και οι κατηχήτριες και οι κατηχητές μας. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μου, γιατί εσείς είστε το σώμα ολόκληρο πάνω στο οποίο στηρίζεται και η ταπεινότητα μου. Δεν θα πω ότι είστε τα πόδια του Επισκόπου για να προχωρά και να τρέχει, γιατί έχετε έναν πολύ μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο ρόλο. Είστε οι άμεσοι συνεργάτες στο έργο του Ευαγγελισμού των ανθρώπων. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε με τους καλούς μας συνεργάτες στην Ιερά Μητρόπολη, τον Άγιο Πρωτοσύγκελο, τον Άγιο Αρχιερατικό, που σήμερα μένουν να απουσιάζουν έχοντες λάβει κανονική άδεια και ευλογία, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο ζήτημα που τους κάνει να απουσιάζουν εκτός, αλλά και με τον πατέρα Βαρνάβα, τον υπεύθυνο νεότητος, θελήσαμε απολύτως απαραίτητη αυτή την συνάντηση να κόψουμε μια πίτα, να ευχηθούμε να έχουμε ευλογία έτσι στο νέο έτος και κυρίως να ανταμώσουμε, να βρεθούμε και πάλι ύστερα από αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που πέρασε από την πρώτη φορά που βρεθήκαμε μέσα από την επίσημη ανάληψη εκ μέρους σας του έργου της κατηχητικής διακονίας και την επίδοση των σχετικών διοριστηρίων εγγράφων εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως και του Μητροπολίτου. Είναι αλήθεια και οφείλω να το πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί σε πολλές από τις ενορίες της Ιεράς μας Μητροπόλεως αυτό το νεανικό έργο, το κατηχητικό έργο επιτελείται με έναν ουσιαστικό τρόπο και αυτό οφείλεται σε εσάς. Πρωτίστως τους πατέρες που διακονούν στις ενορίες και οι πατέρες ασφαλώς από μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να κατορθώσουν τίποτα αν δεν είχαν τη δική σας συμπαράσταση και τη δική σας βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό νέοι άνθρωποι όπως είστε εσείς να αφιερώνετε χρόνο, να καταβάλλετε κόπο, να αφήνετε πράγματα στην άκρη για να ασχοληθείτε με ζητήματα που αφορούν στην κατήχηση των νέων ανθρώπων. Και επειδή προσωπικά το έχω ζήσει αυτό στη μέχρι τώρα διακονία μου, οφείλω να σας πω, το ξέρετε καλύτερα ίσως και από μένα κάποιοι από εσάς, ότι λαμβάνετε μεγάλη ευλογία από το Θεό. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να αφήνουμε κάτι από αυτό που μας ανήκει και να το προσφέρουμε στο Χριστό και στην Εκκλησία Του. Και η προσφορά προς τα νέα παιδιά είναι προσφορά προς τον Χριστό και στην Εκκλησία Του. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι το οικοδόμημα, ο ναός, αλλά η Εκκλησία είναι ο λαός του Θεού ευλογημένος, που μαζί με τον Χριστό και όλους τους Αγίους αποτελούμε το σώμα, το Άγιο του Χριστού. Από την αρχή της παρουσίας μου εδώ και ιδιαίτερως στην πρώτη συνάντησή μας,
Θα θυμάστε ότι είχαμε αναφερθεί και είχαμε συζητήσει το πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε καλύτερα και το κατηχητικό μας έργο, αλλά και τη μεταξύ μας σχέση. Το δεύτερο κομμάτι, σε κάποιες ενορίες έγινε πράξη μέσα από την πρόσκληση κάποιων εκ των πατέρων και των κατηχητών να βρεθώ κοντά τους, χωρίς την απαραίτητη παρουσία των παιδιών του κατηχητικού. Να κάτσουμε λίγο μαζί, να μιλήσουμε, να μοιραστούμε προβληματισμούς, ακόμη και να γελάσουμε, να αστειευτούμε, να τσιμπήσουμε και κάτι που λέει ο λόγος. Πράγματα που μας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να γνωριζόμαστε καλύτερα. Και είναι κάτι που με τα πολύς χαράς μπορώ να το πράξω, εφόσον φυσικά και εσείς έχετε αυτή τη δυνατότητα και το επιθυμείτε και θέλετε και χωρίς να είναι ποτέ υποχρεωτικό. Γιατί τίποτε δεν είναι κάτι καταναγκαστικό μέσα στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να αποτελεί απάβγασμα της ελεύθερης έκφρασης του κάθε ανθρώπου. Ούτε ασφαλώς θα είναι κριτήριο για την οποιαδήποτε αξιολόγηση του οποιοδήποτε ανθρώπου. Απλά όταν κάτι γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο, με χαροποιεί ιδιαίτερως και το μοιράζομαι μαζί σας. Το πρώτο που αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη του έργου της κατηχήσεως και το είχαμε συζητήσει στην πρώτη μας συνάντηση, είναι κάτι που ιδιαίτερως έτσι μας απασχόλησε με τους πατέρες που διακονούμε στα γραφεία της Μητροπόλεως και υπήρξαν πολλές οι συζητήσεις που κάναμε και ιδιαίτερως με τον πατέρα Βαρνάρο που έχει αυτή την ιδιαίτερη διακονία μέσα στην Ιερά μας Μητρόπολη. Και γι' αυτό είπαμε καταρχάς να φτιάξουμε ένα σεμινάριο κατηχητών. Κάποιες ομιλίες που θα είναι σε μηνιαία βάση, ως επιτοπλίστων, με πρόγραμμα που θα σας ανακοινωθεί και θα δοθεί κιόλας σήμερα, είναι έτοιμο, στο οποίο θα σας παρακαλούσαμε να έρχεστε, να είστε παρόντες. Η ώρα που θα γίνονται αυτές οι συναντήσεις θα είναι βραδινή. Ο τόπος θα είναι θα ποικίλει. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουμε πνευματικά κέντρα ενωριών ως επιτοπλίστων. Θα δείτε το πρόγραμμα ποιο είναι και έχουμε καλέσει και διαφόρους ομιλητές, όχι μόνο από την Ιερά μας Μητρόπολη, αλλά και από άλλες τοπικές εκκλησίες και επιστήμονες, ειδικούς ανθρώπους, ούτως ώστε να ανοίξουν σε όλους μας δρόμους για την περαιτέρω ανάπτυξη του κατηχητικού μας έργου. Ενώ ταυτόχρονα, μέσα σε αυτά τα πλαίσια είπαμε ότι ένα Σάββατο και συγκεκριμένα το Σάββατο 2 Μαρτίου, σας το λέω από τώρα, στο Ίδρυμα της Ιεράς μας Μητροπόλεως που βρίσκεται στην Πηλαία, εκεί που παλαιότερα στεγαζόταν η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία, θα πραγματοποιηθεί μία ημερίδα, ένα συνέδριο για τους κατηχητές. Από το πρωί, 10 η ώρα ξέρω εγώ, μέχρι αργά το μεσημέρι. Θα κάτσουμε, θα φάμε κιόλας το μεσημέρι, θα περάσουμε ευχάριστα. Όσοι έχετε κατηχητικά εκείνη τη μέρα, θα μπορέσετε να τα αναβάλλετε. Θα προτιμούσα να είστε εκεί. Οπότε, μέσα από αυτές τις δύο άμεσα αρχόμενες δραστηριότητες, προσπαθούμε να βάλουμε σε μία σειρά και αυτό που είπαμε εξ αρχής, την δυνατότητα έτσι της περαιτέρω δραστηριοποίησής μας σε αυτόν τον τομέα της κατήχησης, τον οποίον επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ιδιαίτερο σημαντικό. Αν υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο μας και στη μαρτυρία της Εκκλησίας μας στον κόσμο, αυτά οφείλονται στην έλλειψη κατήχησης. Και αν οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον λόγο της Εκκλησίας, αυτό οφείλεται
κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι ποτέ οι ελάχιστες φορές δεν μπήκαμε στη διαδικασία να πληροφορήσουμε ορθά τους ανθρώπους, όχι τόσο για το έργο μας και κυρίως το φιλανθρωπικό μας έργο, που να τους φαινόμαστε χρήσιμοι δηλαδή, αλλά κυρίως για αυτό που είμαστε, για αυτό που πιστεύουμε και για αυτό που ζούμε ως Εκκλησία. Και γι' αυτό μερικές φορές ο λόγος μας μοιάζει εντελώς εξωπραγματικός. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν το υπόβαθρο αυτό το πνευματικό για να κατανοήσουν αυτά που λέμε και μαρτυρούμε περί της ζωής μας και της πίστης μας. Άρα λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητη η περαιτέρω δραστηριοποίηση όλων μας σε αυτόν τον τομέα της κατήχησης. Και κατήχηση δεν σημαίνει το να αναφερόμαστε γενικά και αόριστα σε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την παράδοση, με αυτά που μάθαμε από τους γονείς μας ή από τις γιαγιάδες ή από τους παππούδες μας, αλλά έχει να κάνει με αυτό που ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Η κατήχηση αφορά στη ζωή και στο πώς αυτή η ζωή γίνεται πραγματικότητα για τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας. Και γι' αυτό το κατηχητικό προσωπικά θεωρώ ότι υπερέχει του όποιου σχολείου, γιατί προσπαθεί να μεταγγίσει στα παιδιά αυτήν την ζωή, τη ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας, τη ζωή της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Όλοι ξέρουμε το πώς απαρχής στη ζωή της Εκκλησίας υπήρξε ο νηπιοβαπτισμός. Στον Απόστολο Παύλο διαβάζουμε ότι εβάπτισε τον Στεφανά και όλο τον οίκο του. Κάποια στιγμή ο νηπιοβαπτισμός καθιερώθηκε ακόμη εντονότερα. Δυστυχώς από ένα σημείο και μετά ο νηπιοβαπτισμός επεκράτησε χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο. Και τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης τα ζούμε όλοι μας σήμερα. Δεν είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί ο νηπιοβαπτισμός. Αλλά είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι η κατήχηση ως απαραίτητη προϋπόθεση που προηγείται του ιερού βαπτίσματος πρέπει να συντελείται στις περιπτώσεις των νηπιοβαπτιζομένων μετά το βάπτισμα. Κάποτε το ασφαλές κριτήριο ήταν ο ανάδοχος. Όταν το κοσμικό πνεύμα μας επηρέασε, ο ανάδοχος δεν ήταν και δεν είναι αυτό το πρόσωπο που θα εγγυηθεί για την χριστιανική πίστη του βαπτιζομένου, αλλά ο ανάδοχος είναι ο φίλος, ο οικείος, εκείνος που κάναμε μαζί στρατό και τον θυμηθήκαμε και πρέπει να μας βαφτίσει το παιδί, ή εκείνος με τον οποίο πρέπει να αλλάξουμε την κουμπαριά, ξέρω. Ανθρώπινα χαρακτηριστικά, γιατί και κάποιον γνωστό σου πρέπει να πάρεις, αλλά να μην αφήσουμε το μείζον στην άκρη. Όπως επίσης και η οικογένεια ήταν ένα εχέγγυο. Το παιδί μεγάλωνε σε μια χριστιανική οικογένεια και θα έπαιρνε χριστιανικές αρχές. Τώρα δεν είναι αυτό δεδομένο. Η εκκλησιαστική κοινότητα όμως κάποιο λόγο πρέπει να έχει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αφού τα μυστήρια δεν είναι μια μαγική διαδικασία, αλλά απαιτούν την ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώπου. Αυτή την ελευθερία που χάρη του νηπίου και για χάρη του νηπίου διασφαλίζει εξασφαλίζει η παρουσία του αναδόχου και γενικότερα της εκκλησιαστικής κοινότητος, μέλος της οποίας είναι και ο ανάδοχος. Άρα λοιπόν είναι χρέος μας πρωτίστως των λειτουργών των μυστηρίων του Θεού που τελούμε το βάπτισμα
να αγωνιστούμε ώστε αυτό το βάπτισμα να μην είναι απλά και μόνο μία τελετουργική πράξη, αλλά να έχει ουσιαστική επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων, συνεχίζοντας αυτό που πάντοτε η Εκκλησία έκανε, την κατήχηση σε όλους τους ανθρώπους. Οφείλω να σας πληροφορήσω ότι ιδιαιτέρως για το βάπτισμα των ενηλίκων, στο ιερατικό μας συνέδριο μιλήσαμε και ήδη γράψαμε και μία σχετική εγκύκλιο, την οποία αν δεν έλαβαν οι πατέρες θα λάβουν εντός των ημερών, που λέει ποιος θα είναι ο τρόπος με τον οποίο πλέον ένας ενήλικος θα οδηγείται στην κολυβήθρα για το βάπτισμα. Δεν θα αρκεί απλά και μόνον η ελεύθερη συγκατάθεσή του και η αίτησή του να βαπτιστεί. Θα προηγείται κατήχηση από κάποιον εκ του σώματος των ιερέων της τοπικής μας εκκλησίας, ο οποίος θα αναλάβει να κατηχήσει για όσο διάστημα χρειαστεί αυτόν τον ενήλικο άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί να βαπτιστεί. Τα μυστήρια μας δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσουμε την εκκλησιαστική μας συνείδηση. Και ο τρόπος θέλησης των μυστηρίων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τηρούμε την επικοινωνία με τους ανθρώπους μετά τα μυστήρια. Όμως επειδή η ευθύνη δεν είναι μόνο των ιερέων, γιατί έτσι καθίσταται ο καθένας από εμάς ανεύθυνος, φορτώνει το βάρος του κάπου αλλού, η ευθύνη είναι όλης της εκκλησιαστικής κοινότητας. Και το πώς επιλέγουμε εμείς τους αναδόχους των παιδιών μας, το πώς επιλέγουμε να γίνουμε εμείς ανάδοχοι και τι προετοιμασία κάνουμε γι' αυτό και ποια είναι η σχέση που έχουμε με τα παιδιά μας. Πολλό δε μάλλον εμείς, εσείς, όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ τον τόπο, που έχοντες αναλάβει και αυτήν την ιδιαίτερη έτσι, διακονία της κατηχήσεως από την τοπική εκκλησία, οφείλουμε και στην πράξη να δείχνουμε ότι αυτό που κάνουμε και αυτό που ζούμε, το πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να το πράξουμε με τον τρόπο που η Εκκλησία θέλει. Να έχω ένα πρόγραμμα, απλά να το πω εγώ προφορικά, και θα το λάβετε κιόλας για να ξέρετε τι και πώς και να μην σας κουράσω περισσότερο. Η πρώτη συνάντηση είναι σήμερα. Η επόμενη θα είναι την 5η 8 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου. Εκεί θα μας μιλήσει ο πατήρ Εφραίμ Παναούσης, ο οποίος είναι ηγούμενος στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στην Αθήνα, στη Βαρυμπόμπη, με θέμα «Από την Αγία Τράπεζα ως τις εθελοντικές δράσεις. Μικρές ιδέες για την αναζωπήρωση των κατηχητικών μας». Το Σάββατο στις 2 Μαρτίου, όπως είπαμε, θα είναι η ημερίδα. Έχουμε προσκαλέσει, το θέμα της ημερίδας είναι «Χωράει το μου», όχι μου, μου. Δίπλα στην ενορία σήμερα, δηλαδή ενορία μου. Και έχουμε προσκαλέσει να μας ομιλήσουν τον κύριο Ηλία Λιαμή, ενορία ένας χώρος χαράς και ευθύνης, τον πατέρα Χριστόπουλο Μπίθα από την Αθήνα, λειτουργία μετά τη λειτουργία, ενοριακή σύναξη στη σύγχρονη πραγματικότητα, τον κύριο Αλέξη Λάπα, που είναι και παρόν εδώ, για ένα Ευαγγέλιο ελευθερίας σε εποχές καχυποψίας, και τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, χωράει ο σημερινός νέος στην Εκκλησία. Είπα και πάλι ότι θα γίνει αυτή η σύναξη στην Πηλαία, θα αρχίσει το πρωί στις 10 και θα κάτσουμε μέχρι το μεσημέρι, όπου και θα φάμε κιόλας. Η επόμενη συνάντηση είναι 5η 21 Μαρτίου 2024, στις 8 το βράδυ, στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών.
Ομιλήτρια θα είναι η αδελφή Φιλοθέη, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Θέμα, η σχέση της Αγίας Γαβριηλίας με τα νέα παιδιά, της νέας αυτής Αγίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Την Πέμπτη στις 11 Απριλίου, πάλι στις 8 το βράδυ, στον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας στην Κηφισιά, ο μιλητής, ο πατήρ Νικόλαος Δουλιγέρης, είναι κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εργάζεται στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι εφημέριο σε μια πολύ ωραία εκκλησία, στο κέντρο της Αθήνας, στον Αγίο Δημήτριο στο Ψηρή, με θέμα προσεγγίζοντας τους νέους σε μια νέα εποχή. Και η τελευταία μας συνάντηση θα είναι την 5η 16 Μαΐου 2024. Ο μιλητής θα είναι ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος από την Ιερά Μητρόπολη Φιδών και Λεβαδίας και θα προβληθεί ταινία «Πώς τα πάντα μπορούν να γίνουν κατήχηση». Η συνάντηση αυτή θα γίνει εδώ, στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως. Θα έχουμε φροντίσει να προμηθευτούμε και κινηματογραφικά. Εύκολα είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, οπότε θα σας ήθελα πάρα πολύ να είστε παρόντες και παρούσες σε αυτές τις συναντήσεις. Τις κάναμε Πέμπτες και μάλιστα 8 η ώρα το βράδυ, ούτως ώστε να διευκολύνονται όσο το δυνατόν περισσότεροι. Αν κάποιοι από εσάς δεν διευκολύνεστε, είναι κατανοητό. Αυτό όμως να μην δράσει η κατανόηση αποθαρρυντικά, παρακαλώ, ή να δράσει ως ευκαιρία να μην ερχόμαστε. Και τονίζω και πάλι ότι οι συναντήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο στους λαϊκούς κατηχητές και τις λαϊκές κατηχητρίες, αλλά αφορούν και στους ιερείς μας. Και τους κατηχητές ιερείς, αλλά και γενικότερα τους ιερείς των ενωριών, γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε. Και ιδίως τους νέους ιερείς. Και για την παρουσία των νέων ιερέων θα επιβλέψει έτσι προσωπικά και ο Μητροπολίτης. Γιατί είναι κάτι που το θέλω. Και σας ζητώ να μην μου χαλάσετε το χατήρι. Το ζητώ από όλους. Και για να κλείσω, κάτι που ήθελα να σας παρακαλέσω και αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία των κατηχητικών. Είναι απολύτως απαραίτητο, ιδίως στην εποχή μας, ο χώρος στον οποίο κάνουμε το κατηχητικό να είναι ζεστός, να είναι ανθρώπινος, να είναι ζεστός όχι μόνο από πλευράς θέρμανσης, αυτό το θεωρώ απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο, και μπορούμε να εξοικονομήσουμε από αλλού χρήματα, ακόμη και από τον ευπρεπισμό των ναών μας ή από την αγορά κάποιων πραγμάτων για τους ναούς μας και να τα δώσουμε εκεί. Πιο σημαντικά είναι. Πιο πολύ τόπο θα πιάσουμε. Αλλά να είναι ζεστός και ανθρώπινος με την έννοια να υπάρχει η ανθρώπινη ζεστασιά. Το χαμόγελο, η καλή διάθεση εκ μέρους όλων. Η κατήχηση δεν είναι πάρεργο. Είναι το κύριο έργο που έχουμε να κάνουμε. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά στη ζεστασιά και στην ανθρωπιά έχει να κάνει με ένα μικρό κέρασμα. Ξέρω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι θα δώσετε, κάτι θα κάνετε, να το επιδιώκετε. Τώρα απευθύνομαι κυρίως στους ιερείς και στα μέλη των συμβουλίων. Θα τα μεταφέρετε και εκ μέρους μου. Κάτι περισσότερο από αυτό που κάνουμε. Έτσι κερδίζουμε τους ανθρώπους με πολύ απλά πράγματα. Και έτσι τα παιδιά θα μπορούν να αισθάνονται και την Εκκλησία σαν το σπίτι τους με την καλή έννοια. Βλέποντας αυτήν την ανθρώπινη ζεστασιά και αυτήν την καλή διάθεση εκ μέρους των ιερέων και των κατηχητών. Ζούμε σε μια εποχή που τα μέσα της ενημερώσεως, ο κόσμος γενικά,
προβάλλει μία εικόνα μας που τις περισσότερες φορές είναι αποκρουστική για τους ανθρώπους. Αν εμείς θέλουμε να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους, ουσιαστική, μόνο μέσα από την ανθρωπιά μας μπορούμε να το επιτύχουμε. Γιατί η ανθρωπιά μας θα φανερώσει ότι είμαστε του Θεού. Αναφέρομαι τώρα στα εξωτερικά στοιχεία μας. Τα εσωτερικά, που είναι και ουσιαστικότερα πολλές φορές, είναι το πώς θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το έργο της κατήχησης. Και ο πρώτος και ουσιαστικότερος τρόπος προετοιμασίας για να οργανωθεί σωστά και να λειτουργήσει ένα κατηχητικό είναι η προσευχή, την οποία απαραίτητος πρέπει να κάνουμε. Όμως προσέξτε, να μην μείνουμε στην προσευχή μόνο. Διότι τα πάντα στην Εκκλησία είναι θεανθρώπινα. Ο Θεός κάνει τα πάντα. Ο Θεός ευλογεί τα πάντα. Ο Θεός επισφραγίζει τα πάντα. Όμως πρέπει να υπάρχει και η ανθρώπινη προσπάθεια. Θα κάνω προσευχή, θα ζητήσω από τον Θεό να με φωτίσει, να με βοηθήσει, να με ευλογήσει. Αλλά θα προσφέρω κι εγώ τον κόπο της άσκησής μου, του αγώνα μου. Είναι ένας άλλος κανόνας πνευματικός. Οι κανόνες της Εκκλησίας, που είναι θεραπευτικά μέσα, για να μας βάλουν σε μια πορεία, δεν είναι μόνο το να νηστέψω τόσες μέρες, να πω 15 Πάτερ ημών ή να κάνω 20 μετάνοιες. Είναι και αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Αγώνας και άσκηση και κανόνας πνευματικός είναι να μελετήσω, να ψάξω, να δω πώς μπορώ να κάνω το κατηχητικό μου προσιτό και ελκυστικό στα παιδιά. Πνευματική άσκηση είναι. Και έτσι να τη δείτε. Και έτσι να προσπαθήσετε. Και βέβαια, θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητη και η καλή συνεργασία μεταξύ ιερέων και λαϊκών κατηχητών, αλλά και μεταξύ των ιερέων μεταξύ τους. Γιατί? Διότι μερικές φορές δημιουργούμε μόνοι μας διαχωρισμούς και αποκλεισμούς από το ένα έργο στο άλλο. Α, ο πατήρ Βαρνάβας στην ενορία μας είναι υπεύθυνος για το φιλόπτωχο. Γι' αυτό θα ασχοληθεί. Ο πατήρ Φιλόθεος είναι υπεύθυνος πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Αυτά είναι τα όρια του. Αυτό θα κάνει. Ο πατήρ Ιγνάτιος είναι στην νεότητα, άρα ο Ιγνάτιος είναι τα πάντα. Όλοι οι άλλοι δεν ασχολούνται με τίποτα. Ούτε ο Ιγνάτιος μπαίνει στα πόδια του Φιλοθέου και του Βαρνάβα, ούτε ο Βαρνάβας στα πόδια του Ιγνατίου και του Φιλοθέου. Μπορεί να περνάνε τα παιδιά την ώρα που πηγαίνουν στο κατηχητικό και ο Φιλόθεος να μην τους μιλάει. Αυτά είναι και ο Ιγνάτιο δεν ενδιαφέρει τον ένα. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι μας ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι εκκλησιαστικό. Το ίδιο συμβαίνει και από πλευράς συνεργατών μας, λαϊκών κατηχητών. Πέθανε μπροστά από τον πατέρα Φιλόθεο ή από τον πατέρα Βαρνάβα και επειδή έχουμε να κάνουμε τον πατέρα Ιγνάτιο που είναι υπεύθυνος νεότερος, δεν τους μιλάμε. Δεν τους δίνουν σημασία. Α, εγώ τους ξέρω αυτούς. Ο Ιγνάτιος είναι ο παπάς. Και ο καλός. Λοιπόν, τα ονόματα τυχαία, γι' αυτό έβαλα και το δικό μου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εκκλησιαστικά. Άλλο είναι το ίδιο της Εκκλησίας. Ότι είμαστε όλοι μαζί. Μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και ο ένας με τον άλλον. Συνυπάρχουμε, συζούμε, χαιρόμαστε ο ένας την παρουσία του άλλου. Και δεν έχουμε φράχτες μεταξύ μας. Τα όρια, τα εκκλησιαστικά, είναι απαραίτητο να υπάρχουν.
Άλλο τα όρια όμως και άλλο οι φράχτες. Θεωρώ ότι με την εμπιστοσύνη όλων μας στο θέλημα του Θεού και με την διαρκή ευχαριστία μας προς το Θεό για αυτό το μεγάλο δώρο που μας προσέφερε, να είμαστε κατηχητές και κατηχήτριες στο έργο της διακονίας των παιδιών του Χριστού, ο Θεός θα ευλογήσει τον κάθε κόπο και την κάθε προσπάθεια. Προσωπικά σας ευχαριστώ γιατί έτσι ανταποκριθήκατε και σε αυτήν την ταπεινή πρόσκληση και παράκληση του Επισκόπου σας και βέβαια είμαι πρόθυμος, αφού κλείσει και η κάμερα, να απαντήσω σε ερωτήσεις ή απορίες ή και διαφωνίες που πιθανόν να έχετε με όσα μικρά και ελάχιστα και ταπεινά ακούσατε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.